Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να σας επαναβεβαιώσω ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου σεβόμαστε την εργασία σας και τον φόρτο που αυτή την περίοδο επομίζεστε. Αντιλαμβανόμενο ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο προεκλογική, όπου η προσοχή όλων μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γιατί είναι η περίοδος ευαίσθητη. Σας καλέσαμε για δύο πάρα πολύ σοβαρά θέματα που προωθούνται αυτή την περίοδο στο νησί μας. Και θα μου επιτρέψετε πριν πω σε αυτά να σας κάνω ένα-δύο σχόλια από τα εκτενόμενα στα δημοτικά πράγματα της ΚΟΠ, ως έχουν μια υποχρέωση. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου και οι συνάδελφοι θα είμαστε υποψήφοι για στις εκλογές τις δημοτικές για την νέα δημοτική περίοδο. Να σας αναφέρω ότι και εγώ όπως και πολλοί από εσάς ψάχνω να βρω τις καταδικαστικές αποφάσεις ή τις θερασίδικες συμβουλεύματα αποφάσεις ή ακόμα και τις πράξεις που οδηγούν σε αργία τον Δήμαρχο. Δεν τις έχω βρει μέχρι στιγμής. Ελπίζω κάποια μέρα να καταλήξουμε όλοι στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά λέγονται και πάλι για προεκλογικούς σκοπούς. Και το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι αναρωτιέμαι προσωπικά εγώ για το γεγονός ότι διαπιστώνουν κάποιοι πως έχει διαραγεί η ενότητα της κοινωνίας μας και αναρωτιέμαι πως γίνεται αυτή η Δημοτική Αρχή να έχει συμπεριφερθεί για να διαραγεί αυτή η ενότητα εκδικητικά έστω και σε έναν πολίτη. Και το ψάχνω γιατί όπως διατείνονται κάποιοι έρχονται να σώσουν τον τόπο μας προωθώντας την αναγκαία ενότητα στους συμπατριώτες μας. Μπαίνοντας στο θέμα, οφείλω να υπογραμμίσω ότι είναι δύο από τα πολλά που τρέχουν αυτή την περίοδο, δύο δραστηριότητες που τεκμηριώνουν με απόλυτο τρόπο πρώτον το ότι η Δημοτική Αρχή και αναφέρομαι στο θέμα που σχετίζεται με την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και της Κοινωνίας και των στελεχών της να παρέμβουν στα θέματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, ότι προωθούμε δράσεις και ενεργούμε με συγκεκριμένους στόχους που είναι καινοτόμοι, πρωτοπόροι και για πρώτη φορά εμφανίζονται στη Δημοτική Αρχή στο να εμπλέκεται η αυτοδιοίκηση στα τόσο σοβαρά θέματα που σχετίζονται με την δημόσια υγεία. Και το δεύτερο, ότι παράλληλα, έστω και στα 3-7 χρόνια, σοβαρά θέματα που ταλαιπωρούν τον τόπο μας δεκάδες χρόνια τώρα, όπως για παράδειγμα, που ίσως δεν το αναδείξαμε τόσο πολύ, το ότι για πάνω από 30 χρόνια είχαν να πιούν νερό και να μαγειρέψουν στην κοινότητα καρδαμένης στις πατριώτες μας ή στην κοινότητα αντιμάχιας επιλύθηκε και παρόμοιο πρόβλημα για τουλάχιστον 25 χρόνια που επιλύεται αυτή την περίοδο είναι και οι μεταγραφές των πράξεων εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλεως στο κτηματολόγιο. Είναι γεγονός πλέον και αναφέρομαι στην εργασία που έχουν κάνει οι υπηρεσίες της πολεοδομίας, τα στελέχη της πολεοδομίας μας, είναι γεγονός πλέον ότι ολοκληρώθηκαν όλες αυτές οι προετοιμασίες που απαιτούνται και ήταν πολύπλοκες, εξειδικευμένες, ιδιαίτερα
ιδιαίτερες ως προς, το επιστημονική, ως προς την επιστημονική ανάλυση τους, που μας οδήγησαν να είναι έτοιμα τα τεύχη και οι φάκελοι αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη βδομάδα, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με τον κύριο Μαγγελίδη, αναλυτής αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας, θα θεωρηθούν και θα εγκριθούν τα τέφη αυτά και οι φάκελοι των πράξεων μεταγραφής, ώστε να κατατεθούν στο θεματολόγιο και να είναι πλέον γεγονός το ότι ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε πάνω από 800 ιδιοκτήτες, που τους αφαίρεσε τη δυνατότητα αξιοποίησης, διοκτησίες όπως είναι οι διανοίξεις δρόμων, διοκτησίες του Δήμου μας, όπως είναι η διανοίξη των δρόμων, των πλατιών, των κοινοφελών και των κοινοχρηστοφόρων, δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και που πλέον τώρα απελευθερώνονται με σκοπό και στόχο να αναπτυχθεί μια ευρύτερη από τα στενά όρια της περιοχής που εμφανίζεται εκεί, το βλέπετε στο χάρτη για να καταλάβετε για ποια περιοχή λέμε, που εμφανίζεται με τα πράσινα, με τα πάρκα, είναι αρκετές, είναι 2.000 τα στρέμματα και τα πράσινα, τα πάρκα, οι κοινοφελείς περιοχές και χώροι είναι περίπου 500 στρέμματα που θα αποδοθούν πάρα πολύ γρήγορα στους δημότες μας για την ανάπτυξη, την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Τι συνέβη? Το 2011, κάτω από τις πιέσεις της Δημοτικής Αρχής και με την σύμφωνη συνηγορία του Προέδρου και του Δικηγορικού Συλλόγου, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, του κ. Αβρίθη, μετά από αλλεπάλληλες επισκέψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τους συναδέλφους, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον συνάδελφο τον Γιώργο Κοπάλη, κατορθώσαμε να τροποποιήσουμε τον νόμο και να επιτραπεί στην αυτοδιοίκηση να συνηγορεί και να συμπράττει με το κτηματολόγιο ή τα υποθήκη φυλακία για να προωθούνται δράσεις και ενέργειες και εργασίες μεταγραφής των πράξεων εφαρμογής. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας άλλος γολγοθάς, ώστε να πείσουμε το Υπουργείο ότι ο Δήμος μας είναι ικανός να κάνει αυτή την εργασία που ο νόμος πλέον προέβλεπε, και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις αρχές του 1983, δόθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του Δήμου της ΚΟ με το κτηματολόγιο του 2013, ναι, δόθηκε η δυνατότητα και η έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της συνεργασίας του κτηματολογίου ΚΟ Λέρου με τον Δήμο της ΚΟ, με την υποχρέωση ο Δήμος της ΚΟ να προωθήσει τις απαραίτητες εργασίες για να είναι νομότυπες και νόμιμες οι μεταγραφές των πράξεων εφαρμογής. Να σας θυμίσω ότι συμφωνήσαμε ως Δήμος από την αρχή του 2012 στο να συνεργαστούμε με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Γεωράματος, ώστε υποστηρικτικές δραστηριότητες των στελεχών της προδομίας να ολοκληρωθούν από εκείνους και να υποστηριχθούν από εκείνους. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν, γιατί πολεμήθηκε πάρα πολύ η συγκρότηση και η συνεργασία του Δήμου με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Ξέρετε τις εστάσεις και της μειοψηφίας του Δήμου, αλλά και του ΤΕΕ σε αυτό το θέμα. Και άρα σηκώσαμε το βάρος και το φορτίο οι υπηρεσίες του Δήμου ώστε να προχωρήσουν και να προωθήσουν τις εργασίες αυτές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και πλέον είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τα απαραίτητα δικαιολογικά, έναν όγκο τεράστιο εγγράφων, ψηφιακών δεδομένων, τοπογραφικών πράξεων, ιδιοκτησιακών καθεστώτων κλπ, ώστε ο μεγαλύτερος όγκος των ιδιοκτησιών, που είναι περίπου 500, να μεταγραφούν πλέον στο θυματολόγιο. Προσωπικά για αυτό το θέμα, για το οποίο κανένας δεν πίστευε ότι θα το προχωρήσαμε, για το οποίο θεωρούσαν όλοι ότι ήταν αδύνατο να κάνουμε αυτή την τόσο σημαντική δράση, προσωπικά ήθελα να ευχαριστήσω
σίγουρα τον Δικηγορικό Σύλλογο και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον Παναγιώτη τον Αβρίτη. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τις νομικές του γνώσεις και την υποστήριξη που μας παρήχε στις συζητήσεις που κάναμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κοπάδη που, άοκνα θα έλεγα, επισκέφθηκε πάνω από 500 φορές το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πιέσει. Ευτύχημα ότι είναι δίπλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δίπλα στο νοσοκομείο που υπηρετεί και έτσι πήγαινε σχεδόν από μένα. Προσωπικές, αποκτήσαμε προσωπικές σχέσεις πια. Κοντεύει να θεραπεύσει όλο το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να τους πείσει ότι να προχωρήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Και βεβαίως πιο πολύ από όλους να ευχαριστήσω τα στελέχη της πολεοδομίας. Αποδεικνύουν τα στελέχη της πολεοδομίας μας για μια ακόμα φορά ότι ο Δήμος μας είναι ικανός να προχωρεί σε τέτοιου είδους σοβαρές δραστηριότητες για την επίλυση των προβλημάτων και γι' αυτό αξίζουν υποστήριξης και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από τους πολίτες της πόλης. Στο θέμα και στα δύο, ο Πρόεδρος θα σας αναφερθεί και θα εξηγήσει περισσότερα πράγματα, όπως και ο Γιώργος Κοπάλης στο θέμα του κέντρου υγείας.